Στον απόϊχο των ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Άγκυρα για την δραστηριότητά της στην Κυπριακή ΑΟΣ, ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, Μελβού Τσαβούσογλου, συνεχίζει τις προκλήσεις, δηλώνοντας ότι σταματά την εφαρμογή της συμφωνίας, βάσει της οποίας η γειτονική χώρα υποχρεούται να δέχεται πίσω μετανάστες από ευρωπαϊκές χώρες. Askıya aldığımızı, uygulamayacağımızı yazılı bir şekilde Avrupa Birliği'ne zaten ilettik. Cevap yani geri kabul anlaşmasıyla vize serbestisi aynı anda yürürlüğe girecek. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαστόματος εκπροσώπου της Κομισιόν, Νατάσα Μπερτό, δεν βλέπει αλλαγή στη συμφωνία των διπλευρών που κρατά τις προσφυγικές ροές σε ελεγχόμενα επίπεδα. Έχουμε δει τα σχόλια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, τα οποία δεν αναφέρονται στη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό, αλλά στη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η οποία εν πάση περιπτώσει δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας στο Sky, διευκρίνησε ότι η αναστολή από πλευράς Τουρκίας αφορά παλαιότερη συμφωνία επαναπροώθησης προσφύγων του 2014. Αφορά επανάληψη παλαιότερης και γνωστής θέσης της Τουρκίας που ασκεί πίεση προς την Ευρώπη ότι εμείς εκείνη τη συμφωνία του 2014 δεν θα την εφαρμόζουμε όσο δεν μας δίνετε εσείς ελεύθερο καθεστώς βίζας για τους Τούρκους πολίτες. Παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις για την δραστηριότητα της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, ο Ταγί Περντογάν, στο μήνυμά του με αφορμή την 96η επέτειο υπογραφής συνθήκης Λοζάνης, επιμένει στους ίδιους τόνους και μιλά για εξάλειψη κάθε απειλή στην ασφάλεια της Τουρκίας. Τα βήματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία έδειξαν ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του έθνους μας και των Τουρκοκυπρίων. Σιωπηρή ή ξεκάθαρη, καμία απειλή επιβολής κυρώσεων δεν μπορεί να αποτρέψει την Τουρκία από το δίκαιο σκοπό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Γιώργος Κουμουτσάκος, οι μεταναστευτικές δωρές προς Λέσβο, Σάμο και Κο ήταν πάντως αυξημένες κατά 30% τον τελευταίο μήνα. Υπάρχουν νεότερα, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Μανώλη, καλησπέρα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μετά τις αντιδράσεις και της Αθήνας και των Βρυξελών, σε χαμηλούς τόνους, είδε ο Ερντογάν ότι δεν ακολουθούν ούτε η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η Κομισιόν. Υπάρχει μια επιχείρηση αναδίπλωσης από την Άγκυρα. Καταλαβαίνω ότι λίγο τα μαζεύουν, είναι έτσι? Πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα ξεκαθαρίζουν καταρχάς ότι η Τουρκία δεν ανοίγει τα σύνορά τους για να φύγουν οι πρόσφυγες. Δηλαδή, στο θέμα του προσφυγικού, δηλαδή της συμφωνίας, της δήλωσης, όπως την αναφέρουν και οι Ευρωπαίοι, του 2016, συνεχίζει να ισχύει. Ωστόσο, η δήλωση της Τσαβούσογλου είναι ένα αρχικό μήνυμα, λένε, της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή. Δηλαδή, φορά την επανεισδοχή, μια συμφωνία που δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά από το 2014. Όμως, και δεν έχει κάποιες επιπτώσεις αυτή η δήλωση του Τσαβούσογλου. Είναι μια υπενθύμηση από την πλευρά της Τουρκίας. Αν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήσει τις κυρώσεις μελλοντικά, τότε μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, λένε, και στη συμφωνία αυτή του 2016. Δηλαδή, τότε μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα και στην θέμα των προσφύγων, δηλαδή η Τουρκία να μην εφαρμόζει τη συμφωνία του 2016, άρα να υπάρχει κάποια αυξημένη διαρροή προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν, όμως, τουλάχιστον, αυτή τη στιγμή η δήλωση Τσαβούσογλου ουσιαστικά δεν έχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με την πολιτική της Τουρκίας για το προσφυγικό. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Κωστίδη για την άμεση ενημέρωση.